Κοιτάξτε, έχω την τύχη και την ευλογία, το εννοώ. Πάρα πολλές φορές λέω ότι έβγαλε ένα δεύτερο πανεπιστήμιο. Να έχω δουλέψει το ποδόσφαιρο. Και να έχω δουλέψει το ποδόσφαιρο σε κρίσιμα χρόνια. Όταν έπρεπε να διαλυθεί, για παράδειγμα, η ΝΟΠΟ, η ναζιστική οργάνωση, μέσα στον Παναθηναϊκό. Και αποφάσαμε και τη διαλύσαμε. Άρα μερικά πράγματα γίνονται. Αν έχετε προσέξει και προχθές όλα τα ματς, γίνανε σε συνθήκες Παναγίας. Που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα και υπάρχει ένας λαός και υπάρχει ένας φιλάθλος κόσμος. Τι λείπει? Λείπει παιδεία και λείπει και πολιτική βούληση και οργάνωση. Όχι να ελεγχθούν οι μάζες. Να εκπαιδευτούν οι μάζες που πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο. Να μην είναι αγέλοι. Να είναι ομάδα. Αυτό είναι ζήτημα βαθύτατο παιδείας. Πείτε μου, σε ποιο σχολείο γίνεται στα κρίσιμα χρόνια της εφηβείας, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, μαθήματα αντιναζιστικά, αντιρατσιστικά, ουσιαστικά να είναι περασμένα μέσα στο αίμα των παιδιών. Για να μην φυτρώνουν οι εθνικισμοί, τα ψεύτικα πάθη, η αντίληψη ότι είναι η ολόκληρη πατρίδα και ολόκληρο εκείνο και ολόκληρο τ' άλλο, το οποίο παίζεται με μία μπάλα από 11 και 11, 22 και τρεις διαιτητές, 25. Αυτή η αντίληψη, μαθήματα πρώτων βοηθειών. Πείτε μου, στη σύγχρονη εποχή επιτρέπεται 18 παιδιά να βγαίνουν στους δρόμους, να αγωνίζονται, να αθλούνται, να παθαίνουν μικροατυχήματα και να μην ξέρει το ένα να βοηθήσει το άλλο? Πριν περάσουμε δηλαδή από τη φιλοσοφία της αλληλεγγύης, που δεν μπορεί να είναι πάμε μαζί να σκοτώσουμε, αλλά να είναι αλληλεγγύη πάμε μαζί να χαρούμε. Ποιος διδάσκει χαρά σε αυτά τα παιδιά? Ποιος διδάσκει τη χαρά του παιχνιδιού? Ποιος τα βγάζει από την αντίληψη ότι όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται? Γιατί όταν ακούς, μου λέτε τώρα για ακραίο λόγο, μα εδώ οι πολιτικοί εκφέρουν ακραίο λόγο. Ο πρόεδρος της Κροατίας, που είναι προφανώς ναζιστικών προϋποθέσεων. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έπειτα, ποιος σταματάει πολιτικά και ουσιαστικά, με κάθε μέτρο, την εισχώρηση του ναζισμού της εποχής μας μέσα στην κερκίδα, γιατί εκεί βρίσκει εύκολο, ευεπίφορο, είναι το έδαφος εκεί. Αυτά τα πράγματα είναι που έπρεπε να καθίσουμε να συζητήσουμε. Και κάτι άλλο, πρακτικά, δεν λειτουργούμε με ελληνικά το λέω, οδυσσεϊκό δαιμόνιο. Δεν ξέρουμε ότι όποιος θέλει να έρθει θα κρύψει τη φιλαθλιδιότητα και θα έρθει σαν μπουλούκι και θα μετατραπεί σε αγέλητη την κατάλληλη στιγμή. Γιατί δεν είχαν, εγώ με ένα μια πορεία έχω. Τους είδανε που τρέχανε οι φάλαγγες εδώ, από την Κόρυθο και μετά, γιατί δεν είχαν τρία περιπολικά μπροστά και τρία πίσω. Τίποτα άλλο. Έχει ανοίξει μια συζήτηση χρόνια τώρα. Εάν τη φύλαξη των γηπέδων θα την έχουν η ΠΑΕ ή αν θα την έχει η αστυνομία. Είμαστε εύκολοι στις κατηγορίες, εύκολοι στις μεγαλοστομίες. Εκεί που πρέπει να βάλουμε χρήμα, κόπο, ψυχή, επιστημοσύνη, εκπαίδευση και να πάρουμε το παιδάκι που είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, γιατί αυτό είναι και συναισθηματικό πράγμα. Ή ΑΕΚτζής, ή ΠΑΟΚτζής, ή Αριανός, να το φέρουμε σε εκείνη την ψυχολογία και την κατάσταση. Να θέλει να πηγαίνει με το φίλο του για να του πει σε από αυτό με από αυτό και να είναι αγκαλιά μαζί με διαφορετικό κασκόλ. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει την ώρα του πάθους και του γηπέδου με ναζί πολιτικές εκμεταλλεύσεις σε τουριστική περίοδο, με άδειες, με τούτο, με εκείνο, με τάλο, με θερινή ραστόνη. Τώρα το εύκολο είναι παραδείσου εσύ, κάτσε εσύ. Φύγε εσύ. Γιατί άμα φύγει εσύ, κάτι θα αλλάξει, θα έρθει η UEFA. Εντάξει, η UEFA είναι ένας οργανισμός καθαρά οικονομικός, βαρύς, από πλευράς συμφερόντων, κάνει τον τροχονόμο σε γιγάντια οικονομικά συμφέροντα, βρώμικη μέχρι τα μπούνια, με άπειρους ανθρώπους τους που έχουν καθίσει στα δικαστήρια γιατί πιάνουν λεφτά, εμπορευματοποιημένη διαδικασία είναι. Δεν μπορείτε πάντως λοιπόν να βάλετε αγορανομία στην ψυχή. Πρέπει την ψυχή να την κάνετε να ανθίσει. Ψυχή που ανθίζει δεν βιοπραγεί ποτέ. Δεν είναι οικογένεια. Δεν είναι οικογένεια. Δεν είναι ωραίο ένας μόνο πατέρας να ακούστε πάει. Με. Εδώ πέρα δύο έχετε, φίλοι δεν έχετε μπορούν αύξηση να πάνε. Ενδοοικογενειακής βίας. Έχετε, όταν μιλάτε για οικογένεια, η πρόληψη πιάνει και αυτό. Έχετε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας. Εσείς πιστεύετε ότι επειδή θα πάει κάποιος πατέρας με το παιδί του, αν ο ίδιος είναι ναζί, θα το εκπαιδεύσει να είναι ναζί? Εδώ βλέπαμε τη Χρυσή Αυγή να πάει στα παιδάκια είναι να χαιρετάνε έτσι. Δεν είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα κουλτούρας. Κάτι σοβαρό. Όταν μιλάμε τώρα για μια σύσκεψη που θα γίνει με την UEFA και τους τέσσερις μεγάλους και οι μικροί είναι γραμμένοι στα παλαιότερα των υποδημάτων, δηλαδή θα μου πείτε ότι είναι μικρό θύμα ο Άρης ο Καμπανός, ο Άλκης ο Καμπανός από τον Άρη? Δεν υπάρχουν, είναι λοιπόν μικρότερη ομάδα. Μισό λεπτό, τι θέλω να πω με αυτό. Η Θάτσερ καθάρισε την πρώτη εθνική και έβγαλε τη βία από την κερκίδα.
Ξέρετε που πήγε? Στη δεύτερη και την τρίτη και στις pubs. Και τώρα γίνονται ταινίες για τους χουλιγκανισμούς. Βγαίνει στο πεζοδρόμιο, δεν είναι θέμα γηπέδου. Η έννοια σύνδεσμος και ομάδα είναι απεχθής. Και στη δεξιά και σε όλα τα κόμματα του κατεστημένου. Είναι απεχθής. Γι' αυτό και βγάλατε και ένα νόμο τώρα που τον φέρνετε να τιμωρείτε με ποινή φυλάκιση ο απεργοσπάστης. Δηλαδή δεν σέβεστε καν ούτε μια ομάδα ή ένα σωματείο που θέλει να απεργήσει. Και θα το λέτε, επειδή θα είναι απεργοσπάστης και θα τον εμποδίσουν οι απεργοί, θα τρώει και αυτός φυλακή. Βάλτε 7 μήνα και 3 μήνα, δεν θα κάνετε τίποτα. Φτιάχνετε ένα στρατό από ναζί σε όλους τους χώρους. Να εστιάσουμε λίγο σε αυτό. Να εστιάσουμε όμως σε αυτή διαδικασία και τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Γιατί λέτε κάτι πολύ επικίνδυνο τώρα. Ένας ιδιοκτήτης ΠΑΕ, δηλαδή ένας επιχειρηματίας, θα ελέγχει μία ομάδα έξω από την επιχείρησή του. Πολιτών, όταν, με συναισθηματικό, με δεσμό, με το τριφύλι, με τον έφηβο, στα σοβαρά. Κυρία, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει μία ΠΑΕ όταν, θα ελέγχει ένα σύνδεσμο έξω. Όταν χρησιμοποιεί το brand name ένα σύνδεσμο του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, μα δεν σοβαρά. Μπορεί η ΠΑΕ αυτή να μην ξέρει. Μα σοβαρά, τι σχέση έχουν εταιρικοί αυτοί για να ελεγχθούν από οποιονδήποτε ιδιώτη. Μιλάτε για τα γήπεδα και οι δύο νεκροί είναι έξω από τα γήπεδα. Έλεος, προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι όταν χυθεί και έχει εκολαφθεί μέσα στο γήπεδο μία ομάδα η οποία μπορεί να προασπίζεται αγελιδών, έχετε χρυσαυγήτικες μεθόδους έξω από το γήπεδο. Είναι πρόσχημα το τριφύλι ή ο δικέφαλος. Καταλάβετε το. Ήθελα να ξέρω πόσες κλήσεις πήρε το 100 το βράδυ από πολίτες όταν βλέπανε αυτό το τάγμα να κατευθύνεται προς ένα χώρο. Πόσες κλήσεις πήρε το 100. Και πόσοι πολίτες ζητήσανε βοήθεια βλέποντας αυτό το πράγμα και καταγγέλλοντας αυτό το πράγμα. Ήθελα ειλικρινά ένα στοιχείο ως δημοσιογράφος να το ξέρω. Σας ευχαριστώ. Αλλά δεν πάρα θα το μάθουμε πολύ. Ποτέ.